Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του καναλιού 4Y, του εκκλησιαστικού καναλιού, το οποίο υπηρετεί την Εκκλησία μας, υπηρετεί το Λόγο του Θεού, μεταφέροντας την εκκλησιαστική εμπειρία με τα σύγχρονα τρόπο ζωής μέσα από την τηλεόραση, μεταφέροντάς την σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στα μήκη και τα πλάτη της γης, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή διάθεση και θέληση, και δι' αυτού του τρόπου ωφελούνται και μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στα δρόμενα και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς συντονισμένοι λοιπόν στο κανάλι 4Y βλέπετε την εκπομπή «Πάθη και Θεραπεία», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο ομιλών, ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Είχαμε μιλήσει για τα πάθη στις προηγούμενες εκπομπές μας. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα, πολύ προσεκτικά πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Είπαμε και λέμε και θα λέμε σε κάθε μας εκπομπή ότι η θεραπεία των παθών δεν γίνεται βέβαια ούτε μέσα από την τηλεόραση, ούτε μέσα από ομιλίες, ούτε μέσα από βιβλία. Η θεραπεία των παθών γίνεται κοντά σε έναν θεραπευτή. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, να γνωρίζουμε τι είναι τα πάθη, να μπορούμε να τα εντοπίσουμε, να γεμίσουμε από αυτή τη γνώση που είναι εμπειρική γνώση της Εκκλησίας μας, είναι ο πλούτος της θρησκείας μας, της Εκκλησίας μας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε έναν γέροντα πνευματικό, διακριτικό, ο οποίος αυτός είναι που θα μας πει πώς όλα αυτά που μάθαμε και γνωρίζουμε και ξέρουμε και ακούμε εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας συγκεκριμένα. Η ποιμαντική στην εξομολόγηση είναι εξατομικευμένη ποιμαντική. Είναι προσωποκεντρική. Άλλο πράγμα να ξέρω, ας πούμε, ότι πρέπει να προσεύχομαι, είναι άλλο πράγμα αυτό και θα το κάνω, και άλλο πράγμα να μου πει κάποιος πώς εγώ συγκεκριμένα, με βάση το χαρακτήρα που έχω, με βάση τις εμπειρίες που πέρασα και με βάση τις συνθήκες ζωής στις οποίες ζω, μπορώ να προσεύχομαι. Ποιο είδος προσευχής μου ταιριάζει, ποιο επίπεδο και πώς να στρέφουμε και πόση ώρα να προσεύχομαι και πώς να στρέφουμε στο Θεό. Και όταν αντιμετωπίσω δυσκολία την ώρα της προσευχής, πώς θα την ξεπεράσω. Άλλο λοιπόν το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ στις εκπομπές αυτές μιλάμε τώρα για τα πάθη, αργότερα για τις αρετές, τώρα για τις ασθένειες, αργότερα για την υγεία και για τη θεραπεία, αλλά πάντοτε προτρέπουμε και προτείνουμε ο κόσμος να καταφύγει σε πνευματικό πατέρα και να πιαστεί, όπως λένε, έτσι μου λέγει ένας Ρουμάνος, ότι του είπε ο Άγιος, ο σύγχρονος γέροντας, Κλεόπα Ηλιέ, ότι πρέπει να πιάσουμε το ράσο του παπά, να το πιάσουμε, λέει, από κοντά και να μην τα αφήνουμε και έτσι να πορευόμαστε στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε για το πάθος της ακηδείας. Κηδεία σημαίνει φροντίδα. Ακηδεία σημαίνει η έλλειψη φροντίδας για τη σωτηρία μας. Το πάθος αυτό συγγενεύει πάρα πολύ με το πάθος της λύπης που είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, και το οποίο πάθος της λύπης είπαμε ότι έχει τρεις βασικές αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι οφείλεται σε ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Η δεύτερη αιτία είναι η αιτία της οργής, όταν ο άνθρωπος οργίζεται και θυμώνει τότε λυπάται. Και η τρίτη αιτία είναι μια προσδιόριστη αιτία. Στην Δύση ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, περιγράφοντας τα πάθη, πριν από το σχίσμα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ταυτίζει τη λύπη με την ακηδεία. Στην Ανατολή ωστόσο, ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος και άλλοι πατέρες, ο Ησύχιος, ο Πρεσβύτερος κλπ, διαχωρίζουν αυτά τα δύο πάθη. Λένε ότι είναι άλλη λύπη και άλλη ακηδεία. Ακηδεία λοιπόν σημαίνει έλλειψη φροντίδας. Έλλειψη φροντίδας για ποιο πράγμα? Έλλειψη φροντίδας για τη σωτηρία μας. Εδώ ένα σπουδαίο βιβλίο που έχω μπροστά μου και το οποίο το έχει γράψει ένας Γάλλος πατρολόγος και αναφέρεται σε αυτά τα σπουδαία θέματα, αναφέρει συγκεντρωτικά το εξής. Λέει, αντιστοιχεί σε κάποια κατάσταση οκνηρίας και ανίας η ακηδεία, όπως επίσης στην κατάσταση της αηδίας, ανορεξίας, της αποστροφής, της ατονίας
και εξίσου της αθυμίας, της αποθάρρυνσης, της χάβνωσης, της αναισθησίας, της νοχέλειας, της νάρκωσης, της υπνηλίας, της νοθρότητας. Όλα αυτά αφορούν τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή. Μια τεμπελιά. Η ακηδεία λοιπόν είναι η έλλειψη φροντίδας για την πνευματική μας κατάσταση. Μπορεί να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος έκφρασης της ακηδείας που είναι η πολυπραγμοσύνη. Ίσως αυτός ο τρόπος έκφρασης να είναι πιο διαδεδομένος στην εποχή μας. Η πολυπραγμοσύνη, το να ασχολείται ο άνθρωπος με τόσα πολλά πράγματα, ώστε να μην προλαβαίνει να ασχοληθεί με την πνευματική του κατάσταση, με την πνευματική του ζωή. Να μην προλαβαίνει να προσευχθεί, να μην προλαβαίνει να εκκλησιαστεί, να μην προλαβαίνει να διαβάσει την Αγία Γραφή, να μην προλαβαίνει να ακούσει μια ομιλία, να ασχολείται διαρκώς με άλλα πράγματα. Έτσι, η ακηδεία σημαίνει αδιαφορία για τα πνευματικά. Η βασική αιτία της ακηδείας, που δεν έχει αιτίες, αλλά η βασική αιτία είναι η δαιμονική ενέργεια. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος εμπνέει αυτή την ακηδεία στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζει απρόσεκτα τη ζωή του και αφήνει ανοιχτές κερκόπορτες στην καρδιά του για να εισχωρήσει ο διάβολος, τότε, χωρίς να το καταλάβει, σιγά σιγά οδηγείται σε μία αδιαφορία. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ έναν λόγο που, αν δεν τον ερμηνεύσουμε ορθόδοξα, ακούγεται πάρα πολύ σκληρός. Λέει ότι κάθε πρωί σηκωνόμουνα, λέει, και έπαιρνα τα νήπια της Βαβυλώνας και τα σκότωνα πάνω στην πέτρα. Και λέει κανείς, τι σκληρό πράγμα είναι αυτό. Ένας άγιος άνθρωπος να λέει ότι θα πάρει μωρά παιδιά νήπια και θα σπάσει το κεφάλι τους, θα τα χτυπήσει πάνω σε πέτρες και θα σπάσει το κεφάλι τους. Και μάλιστα πρωί-πρωί μόλις ξυπνήσει να έχει αυτό το λογισμό και αυτή τη φροντίδα. Βεβαίως και δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Αλλά τι εννοούσε ο Μέγας Προφήτης, ο Άγιος Δαβίδ. Έλεγε ότι μόλις εμφανίζονται οι κακοί λογισμοί, οι λογισμοί της Βαβυλώνας, τα νήπια της Βαβυλώνας, είναι οι κακοί λογισμοί, οι οποίοι είναι νήπια, γιατί μόλις τώρα εμφανίστηκαν στην ψυχή, πριν ακόμη πιάσουν ρίζες και γίνουν μεγάλα δέντρα, πριν ακόμη θεριέψουν μέσα μου και δεν μπορώ να τους πολεμήσω, αμέσως τους σκοτώνω στην πέτρα. Ποια είναι η πέτρα? Η πέτρα είναι ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι ο Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος της πνευματικής μας ζωής. Οπότε οι πατέρες ερμηνεύουν αυτό το χωρίο λέγοντας ότι μόλις εμφανιστούν οι κακοί λογισμοί, αμέσως αρχίζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και με το όνομα του Ιησού διώχνουμε τους κακούς λογισμούς. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους». Δίωκε όλους τους αυτούς που σε πολεμούνε με το όνομα του Ιησού. Αλλού πάλι λέει «Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς». Ήρθαν και με κύκλωσαν όλοι οι εχθροί, όλα τα έθνη ήρθαν πάνω μου να με πνίξουν, να με καταστρέψουν, να με διαλύσουν, αλλά με το όνομα του Ιησού τους έδιωξα όλους. Κράτησα άμυνες και φύγανε. Δεν μπόρεσαν να με νικήσουν. Έτσι λοιπόν, εφόσον η ακηδεία αυτή, η έλλειψη φροντίδας για τη σωτηρία μας, είναι έργο του διαβόλου, διώχνουμε το διάβολο με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Σε επόμενες εκπομπές, πρώτα ο Θεός, θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτή την τεχνική, για αυτή τη μέθοδο επικλήσεως του ονόματος του Ιησού. Σήμερα όμως έχουμε να πούμε το εξής, ότι ο διάβολος, όταν βλέπει έναν άνθρωπο να τρέχει με φόρα προς την πνευματική ζωή, τον γεμίζει από αδιακρισία, τον σμπρώχνει να κάνει πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί να κάνει. Τον εμπνέει, τον σμπρώχνει να κάνει ασκήσεις υπέρμετρες, να γίνει πιο χριστιανός από αυτό που είναι για την ηλικία του, την πνευματική και για την κατάστασή του. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να κουραστεί μετά και επειδή θα κουραστεί θα ιδιάσει και θα πει «Καλά, τι θέλει ο Θεός από μένα». Και θα αρχίσει να διαφορεί και να πέφτουν η αγωνιστικότητά του να ψυχραίνεται.
Γι' αυτό στο Άγιον Όρος λένε μία παροιμία, αν δεις νέον να τρέχει, βάλ του τρικλοποδιά να πέσει. Θέλει λοιπόν πολλή διάκριση στον πνευματικό αγώνα. Αν δοθούμε με μεγάλη, πολύ μεγάλη και αδιάκριτη ορμή στα πνευματικά, θα κουραστούμε και στο τέλος θα ενοχοποιήσουμε και τον Θεό που μας κούρασε και δεν θα βγάλουμε τον καρπό. Ήταν κάποτε, λέει στο Άγιον Όρος, ένας μοναχός ο οποίος καθόταν και είχε ένα μεγάλο κομποσίνι, 300 από αυτά τα πολύ μεγάλα τα μακριά, στηριζόταν στο στασίδι και έκανε κομποσίνι. Και έβλεπε ο γέροντας με το βλέμμα της ψυχής του, με τα μάτια τα καθαρά που είχε, ο ηγούμενος του μοναστηριού, τον έβλεπε ότι κάτω από το κομποσχήνι, έτσι όπως κρέμονταν μεγάλο μέχρι κάτω, ήταν ένα διαβολάκι και έσπρωχνε τους κόμπους προς τα πάνω, να κάνει πιο πολύ κομποσχήνι. Οπότε όταν τέλειωσε η ακολουθία, φωνάζει του μοναχού και του λέει, γέρα εδώ. Πόσα κομποσχήνια έκανες? Τόσα, 5.000, 10.000 κομποσχήνια. Ούτε ένα δεν πήγε στο Θεό, λέει, το ξέρεις? Τρόμαξε ο άλλος. Γιατί δεν με ρώτησες? Γιατί δεν πήρες ευλογία? Ήτανε αυτό το αδιάκριτο. Η αδιακρισία λοιπόν στην άσκηση οδηγεί στην ακηδεία. Ένας άλλος μοναχός έκανε 3.000 μετάνια στην ημέρα. Όταν το έμαθε ο γέροντας, το φώναξε, του λέει, αδελφέ μου, είδα αυτό το πράγμα, άκουσα αυτό, είναι αλήθεια? Ναι, γέροντα, αλήθεια, με τη χάρη του Θεού κάνω 3.000 μετάνιες. Αδελφέ μου, είναι υπερβολή αυτό. Ποιος σου είπε να κάνεις τόσες? Μα όχι. Ευλογία έχει να κάνεις μόνο 300. 300 από 3.300. Ναι, του λέει ο γέροντας. Θα κάνεις μόνο 300. Μόνο 300, αλλά δεν μπορούσε να τις κάνει αυτές τις 300. Γιατί αυτές οι 300 είχαν ταπείνωση μέσα και ενοχλούσαν τον διάβολο και έφερνε εμπόδια. Ενώ οι 3.000 μετάνιες που έκανε πιο μπροστά, επειδή ήταν προϊόν εγωισμού και φιλαυτίας, γινόταν πάρα πολύ εύκολα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αδιακρισία είναι επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό και πάντοτε ρωτάμε πνευματικό άνθρωπο για να ρυθμίζει και να τακτοποιεί στη συγκεκριμένη συνθήκη ζωής μας το πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε κάθε φορά, το πώς πρέπει να προσευχόμαστε και πώς πρέπει να εκφράζουμε σωστά την αγάπη μας στο Θεό και στους ανθρώπους. Η ακηδεία λοιπόν είναι η έλλειψη φροντίδας για τις σωτηρίες μας και έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Ο διάβολος σιγά σιγά μας φέρνει από τον πολύ ενθουσιασμό στην απότομη πτώση και ένα μπούχτισμα, ένα μπούκωμα πνευματικό, όπως κανείς τρώει πάρα πολύ φαγητό, όσο νόστιμο και αν είναι, αν πέσει με βουλιμία και το φάει, έρχεται και μπουκώνει και δεν μπορεί άλλο, έτσι και στα πνευματικά. Υπάρχει μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος άμα φάει πάρα πολύ και απότομα και λέμαργα και βουλιμικά, έρχεται μια στιγμή και μπουκώνει, δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί ούτε ένα κυρελέησο να πει. Δεν αντέχει. Δεύτερη αιτία, ο διάβολος τι κάνει? Αρχίζει και μας πνίγει με λογισμούς, με μέρημνες. Αυτό λέγεται μετεωρισμός. Μετεωρισμός του νου είναι το να σκέφτεται ο άνθρωπος διάφορα πράγματα και να ξεχνά το Θεό. Ή το να έχει την αίσθηση ότι δεν σκέφτεται τίποτα. Απλώς δεν σκέφτεται. Δεν ισχύει αυτό, είναι μια πλασματική αίσθηση. Πάντοτε ο άνθρωπος σκέφτεται κάτι, απλώς δεν το συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα. Είναι ο μετεωρισμός του νου, το να στέκεται μετέωρος ο νους και να μην πηγαίνει στο Θεό. Ή το να είναι εχμάλωτος στα υλικά και να αρχίζει να ψάχνεται. Είχαμε πει ότι παλιότερα, στις πρώτες μας εκπομπές, είχαμε εξηγήσει ότι η νοητική δύναμη του ανθρώπου είναι μία. Η λογική του ανθρώπου ήταν ενωμένη και είχε έναν λογισμό ο άνθρωπος, τον Χριστό. Αυτόν σκεφτόταν, αυτόν αγαπούσε, με αυτόν ασχολείται όλη την ημέρα. Μετά την πτώση, αφού ο άνθρωπος διαχύθηκε, ας πούμε, ο νους του ανθρώπου μέσα από τις 5 αισθήσεις σκόρπισε σε όλη την δημιουργία, έγινε 1.000 κομμάτια, έχει τόσους λογισμούς όσα ερεθίσματα έχει και όσες αισθήσεις χρησιμοποιεί κλπ. Επομένως, ο άνθρωπος έρχεται σε αφροντισιά, σε ακηδεία για την πνευματική του ζωή, γιατί ο διάβολος του βάζει διαρκώς σκέψεις, λογισμούς στην καρδιά του. Αγωνίες, αμφιβολίες, αδημονίες, άγχη, ανασφάλειες, στεναχώριες για διάφορα πράγματα και δεν στρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Απασχολεί το μυαλό του με 1.000 πράγματα. Η θεραπεία βέβαια αυτής της κατάστασης είναι αυτή που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Απλοποιήστε τη ζωή σας να σας φύγει το άγχος.
αυτό που λένε οι πατέρες, πρόγραμμα. Βάλετε ένα πρόγραμμα στη ζωή σας. Μην είστε άνω κάτω. Εντάξει, όταν ζούμε σε έντονους ρυθμούς ζωής, στις μεγαλοπόλεις κλπ, ίσως δεν είναι πάντοτε εφικτό. Αλλά τέλος πάντων κάποια σταθερά πρέπει να έχουμε, να μπορούμε να ρυθμίζουμε την κατάσταση. Όταν κανείς ζει σε πιο απλές κοινωνίες, σε ένα χωριό κλπ, είναι λίγο πιο σταθερό το πρόγραμμά του. Και ανάλογα και με τις ηλικίες πολλές φορές, οι νέοι έχουν μια ένταση, μια δημιουργικότητα, αυτό, έναν ενθουσιασμό και έτσι πρέπει να έχουν, και αλίμον αν δεν έχουν. Όσο μεγαλώνει κανείς, πέφτουν οι ρυθμοί, βλέπει και τις δυνάμεις της ψυχής του ότι, και του σώματος ότι αρχίζουν και πέφτουν. Μαζεύεται έτσι σιγά σιγά. Είναι και χαρακτηριστική η φράση η αγιορείτικη, μην ανοίγεσαι. Μην ανοίγεσαι πολύ πολύ. Οπότε το ρυθμίζει κανείς ανάλογα με τις συνθήκες ζωής, ανάλογα με τον τόπο που ζει, ανάλογα με τις ικανότητές του και ανάλογα με την ηλικία του. Πρέπει όμως πάντοτε να έχουμε κατά νου να έχουμε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και να μαζεύουμε το νου μας, να μην ανοίγεται πάρα πολύ. Κάθε πράγμα να το βλέπουμε στην ώρα του. Λέει ο Χριστός, μη μεριμνάτε δια την αύριον, αρκεί τη ημέρα η κακία αυτής. Δηλαδή κάθε μέρα έχει τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, τις οποίες αντέχει ένας άνθρωπος να σηκώσει για μία ημέρα. Εάν πάρουμε τώρα και τους πειρασμούς και τις δυσκολίες της αυριανής ημέρας και θελήσουμε να τις λύσουμε σήμερα και να τις αντιμετωπίσουμε σήμερα τα αυριανά προβλήματα, τότε τι θα γίνει, θα κλατάρουμε, θα διαλυθούμε. Αρκεί η κάθε μέρα το πρόβλημά της και η κακία της είναι αρκετή. Δεν χρειάζεται να προσθέτουμε επιπλέον βάσανα. Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ξεχνάμε το Θεό. Φροντίζουμε για άλλα πράγματα και ξεχνάμε το Θεό. Και αυτό είπαμε είναι μια μορφή ακηδείας. Μια άλλη μορφή ακηδείας είναι η μάλλον βασική αιτία της ακηδείας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Επειδή ο άνθρωπος νομίζει ότι τα προβλήματά του θα τα λύσει μόνος του, επειδή ο άνθρωπος νομίζει ότι μόνος του προστατεύει τον εαυτό του, μόνος του καλυτερεύει τη ζωή του, είναι γνωστή και η φράση «Συν Αθηνά και χειρακίνη», αλλά δεν προσέχουμε ότι σε αυτή τη φράση των αρχαίων Ελλήνων πρώτα έρχεται η Αθηνά και μετά είναι το χειρακίνη. Ο άνθρωπος λοιπόν παίρνει όλο το βάρος της ζωής του πάνω του. Δεν αφήνει τη ζωή στο Θεό. Δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Δεν πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπάει και δεν εμπιστεύεται ότι ο Θεός θα φτιάξει τα πράγματα όπως πρέπει. Αναλαμβάνει μόνος του να δικαιώσει τον εαυτό του, αναλαμβάνει μόνος του να προστατεύσει τον εαυτό του, αναλαμβάνει μόνος του να βρει λύσεις στα προβλήματα του εαυτού του και έτσι ξεχνά το Θεό και ασχολείται με πράγματα με τα οποία δεν βγάζει και άκρη και δεν είναι και τόσο σπουδαία να ασχολείται κανείς. Η έλλειψη λοιπόν, η παρουσία λοιπόν ακηδείας οφείλεται εν πολλής στην έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Ας βοήσουμε λοιπόν και ας προσευχηθούμε με τα λόγια αυτά που προσευχήθηκε εκείνος ο πατέρας. Ήταν λέει κάποτε ένας πατέρας που είχε ένα παιδάκι άρρωστο και το πήγε στους Αγίους Αποστόλους και τους παρακάλεσε να το κάνουν καλά το παιδάκι του. Αλλά λέει δεν έγινε τίποτα. Οπότε παρέκαμψε τους Αγίους Αποστόλους και πήγε στο Χριστό. Και του λέει μπορείς λέει να κάνεις καλά το παιδί μου. Γιατί λέει το πήγα λέει στους μαθητές σου και δεν κάναν τίποτα. Εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα. Και του λέει ο Χριστός ήδη να σε πιστεύσε πάντα δυνατά το πιστεύονται. Πρώτα βέβαια διαμαρτυρήθηκε και είπε αχ άπιστη γενιά ως πότε θα σας ανέχομαι. Στιγμάτισε δηλαδή την απιστία. Ήταν σαν να του έλεγε του πατέρα δεν φταίνει οι μαθητές μου που δεν έκαναν καλά το μωρό σου, το παιδάκι σου. Η απιστία σου ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Οπότε αφού τον ταρακούνησε έτσι καλά και του έδωσε να καταλάβει ποια ήταν η αιτία της αδυναμίας των μαθητών των Αποστόλων να θεραπεύσουν το παιδί, του είπε μετά «Αν πιστεύεις, εγώ μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου». Και τότε ο άνθρωπος αυτός έκραξε, λέει το Ευαγγέλιο, και με δάκρυα είπε στο Χριστό «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία».
Πιστεύω, αλλά έχω και επίγνωση ότι η πίστη μου δεν είναι αρκετή. Δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι αυτή η οποία οφείλει να είναι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Θεέ μου, βοήθησέ με να πιστέψω πιο σωστά, πιο καλά. Βοήθησέ με να απαλλαγώ από την απιστία μου. Οπότε λοιπόν και εμείς σας προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο και η ακηδεία θα αρχίσει να υποχωρεί. Επίσης, ο διάβολος που μας φέρνει σε ακηδεία γεμίζει, όπως είπαμε, το μυαλό μας με πολλές μέρημνες και νεκρώνει την ψυχή μας. Και υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να έχει με απόλυτο τρόπο αυτοπροσδιοριστεί σε λάθος προσδιορισμό, με λάθος προσδιορισμό και σε λάθος προορισμό. Όταν πλέον ο άνθρωπος χρονίσει μέσα στην αμαρτία και χρονίσει μέσα στα πάθη, έρχεται μία κατάσταση και η καρδιά του πλέον έχει πάρει τελειωτική στροφή και απόφαση σε λάθος προορισμό και δεν μπορεί να στραφεί και να αγαπήσει τον Χριστό. Μια φρικτή κατάσταση, μια φοβερή κατάσταση που ο άνθρωπος γίνεται νεκρός πνευματικά. Γίνεται ανήμπορος για οποιαδήποτε πνευματική κατάσταση. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλος πειρασμός. Ευχόμαστε στο Θεό κανένας να μην το ζήσει, κανένας να μην το νιώσει. Αλλά υπάρχει όμως, περιγράφεται και στα κείμενα των πατέρων, δυστυχώς έχουμε γνωρίσει και εμείς τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι τόσο νεκροί πνευματικά που δεν λειτουργεί τίποτα μέσα τους. Τίποτα. Έχουν πεθάνει. Μόνο ο Θεός που μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, μόνο ο Θεός μπορεί να συνεφέρει με τον τρόπο που αυτός ξέρει μια τέτοια ψυχή. Δεν ακούει τίποτα, δεν νοιάζεται για τίποτα. Το μόνο που ενδιαφέρει τον άνθρωπο είναι πώς να περνά καλά, κοιτάζει τον εαυτό του. Καμία πνευματική ενασχόληση. Όταν μιλάς και λες ανέκδοτα και λες αστεία και λες κοσμικά πράγματα, συμμετέχει. Μόλις αρχίσεις να μιλάς πνευματικά, κοιμάται. Αδιαφορεί τόσο που κοιμάται. Είναι μια φρικτή κατάσταση. Αυτή την κατάσταση μόνο ο Θεός μπορεί να γλιτώσει τον άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος χρειάζεται πραγματικά προσευχές Αγίων. Χρειάζεται γερό πετραχύλι για να συνέλθει. Πρέπει να γονατίσουν μεγάλοι Άγιοι και να παρακαλέσουν. Έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας τέτοια παραδείγματα πως μεγάλοι Άγιοι κάνανε πολύ πολύ προσευχή για τέτοιους ανθρώπους και τελικά βρήκε ο Θεός μια αφορμή, έναν τρόπο και ανέστησε τέτοιες πεθαμένες και νεκρές ψυχές. Η ακηδεία λοιπόν ονομάζεται από τους πατέρες «Ακηδεία το μοναχό, περιεκτικός θάνατος εστί», λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Είναι το βαρύτερο και το πιο ανυπόφορο από όλα τα πάθη», λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Δυσκολεύει τον άνθρωπο. Εμείς είπαμε ότι έχει κάποιες αιτίες, αλλά πολλές φορές είναι και αδικαιολόγητη η παρουσία της ακηδείας. Παρακαλάμε το Θεό να μας λυτρώσει. Η μόνη απάντηση στην ακηδεία που μπορούμε να δώσουμε είναι η υπομονή. Τότε στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και παρακαλάμε και επιμένουμε και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και περιμένουμε το έλεος του Θεού. Μα δεν μπορούμε να το πούμε, μα δεν θέλουμε να το πούμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και ας μην το νιώθουμε. Λένε πολλοί «Όταν θα το νιώσω θα πάω εκκλησία, όταν θα το νιώσω θα πάω να εξομολογηθώ, όταν θα νιώσω την ανάγκη θα προσευχηθώ». Δεν πρόκειται να νιώσεις ποτέ τίποτε. Γιατί είναι η ακηδεία. Πρέπει να αρχίσεις να προσεύχεσαι και τρώγοντας θα σου έρθει η όρεξη. Πολλές φορές, επειδή ο άνθρωπος εχμαλωτίστηκε μέσα στα αισθητά, είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε, ότι από το πολύ ψηλό επίπεδο ζωής που ήμασταν, πέσαμε και εχμαλωτιστήκαμε σε ένα επίπεδο ζωής που κυριαρχούν οι αισθήσεις. Γι' αυτό και η επάνωδό μας ξεκινάει από αισθητά πράγματα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πλήττεται από την ακηδεία, βοηθάει πάρα πολύ να ανάψει ένα καντιλάκι, να δημιουργήσει ατμόσφαιρα, να ανάψει ένα καντιλάκι, να ανάψει ένα κεράκι, να θυμιάσει το σπίτι του, να χαμηλώσει τα φώτα, να προσέξει πολύ καλά και να περιεργαστεί με τα μάτια του μια εικόνα, να γονατίσει, να νηστέψει, να κάνει μερικές μετάνοιες,
να αρχίσει από τα σωματικά μεγέθη και σιγά 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 θα αρχίσει να πάρει μπρος η μηχανή. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε τράβα κόμπους για να ξεκομπιάσεις. Άμα λέει παγώσει η μηχανή και παγώσουν τα λάδια της μηχανής για να πάρει μπρος η μηχανή, κοποσχοινάκι. Θέλει το κοποσχοίνι. Η λύση σε όλες τις αμαρτίες μας, αλλά κυρίως στο πρόβλημα της ακιδείας, είναι αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και περίμενε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός θα απαντήσει. Δεν θα αδιαφορήσει. Εδώ λέει ο Θεός στην Αγία Γραφή. Είναι κανείς, λέει, από εσάς που θα έρθει το παιδί του και θα του ζητήσει να φάει και θα δώσει το παιδάκι του πέτρες να φάει. Έτσι, πώς είναι δυνατόν, αν εσείς που είστε άνθρωποι, και σαν άνθρωποι είστε και κακοί, είστε και πονηροί, έχετε και τα σφάλματά σας και τις αδυναμίες σας κλπ. Πώς λοιπόν εσείς που είστε άνθρωποι, ξέρετε όμως να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας. Ο πατέρας σας, ο ουράνιος, που δεν έχει καμία αμαρτία και δεν έχει καμία κακία και καμία πονηρία, δεν γνωρίζει να σας δώσει αυτά που σας πρέπουν και αυτά που σας χρειάζονται? Είναι δυνατόν να του ζητάτε κάτι καλό και να το αρνηθεί? Γι' αυτό λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με αυτή την ευχή βοηθιέται η ψυχή αποφασιστικά να στραφεί στο Χριστό. Ακηδεία καταπολεμιέται όταν ο άνθρωπος με απόλυτο τρόπο αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό. Κυρίως εμφανίζεται στη διψυχία, όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι πότε έτσι και πότε αλλιώς, πότε από τη μία πλευρά και πότε από την άλλη και παλεύει. Όταν πλέον φτάσει να πει τέλειωσε, εγώ θα στραφώ στο Χριστό και θα ζήσω με τον Χριστό, τότε έχει πολύ πόλεμο, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή προσέρχει δουλεύσει Κυρίω το Θεό, ετοίμασε σε αυτόν εις πειρασμόν. Αλλά η ακηδεία δεν τολμάει να τον πλησιάσει. Ο άνθρωπος λοιπόν να αυτοπροσδιοριστεί σωστά και να πει «Χριστέ μου, εγώ θα ασχολούμαι με σένα, εσύ ασχολήσουμε με μένα». Και να αρχίσει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να προσπαθεί να σκέφτεται μόνο τον Χριστό, να ζει μόνο για τον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάγει από αυτό το φοβερό και φρικτό πάθος της ακηδείας και καλή αντάμωση να έχουμε και πάλι, αδελφοί μου, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, στον ευλογημένο αυτόν τηλεοπτικό σταθμό στο 4Ε. Χαίρετε.